μια πολύ γλυκιά ερώτηση από μια μανούλα. Χρειάζομαι τη γνώμη σας και ίσως τη βοήθειά σας. Είμαι σε μια κατάσταση ενός διαζυγίου δύσκολου. Με αντιπαράθεση, με αντιδικία. Γύρω μου επικρατεί ούτως ή άλλως μια τοξική κατάσταση, η οποία λόγω έλλειψης εμπιστοσύνης, πάνω στον αυθορμητισμό μου, με οδηγεί στο να συμπεριφέρομαι με τέτοιου τρόπου του δικού μου ανθρώπου που να του μολύνω και να του χάνω. Τι μπορώ να κάνω για να αλλάξω εμένα. Πώς μπορώ να μην φορτώνομαι ακόμη και τα λάθη που δεν είναι δικά μου. Είμαι πολύ μπερδεμένη και δεν θέλω εκδίκηση. Θέλω ηρεμία και αγάπη που μου λείπει πολύ. Ψυχή μου. Ψυχή. Μεγαλώνω ένα μικρό παιδάκι μόνη μου εδώ και ένα χρόνο. Κούρασα πολύ κόσμο με το να ψάχνω λύσεις. Λόγω οικονομικού δεν μπορώ να δω κάποιον ειδικό. Σα παρακαλώ πολύ, δώστε μου τα φώτα σας. Τώρα δεν ξέρω αν είναι φώτα που θα σου δώσω, θα σου δώσω κάποιε σκέψει. Πρώτα απ' όλα θέλω να σου στείλω την αγάπη μου, κορί. Την αγάπη μου. Έχει μια μεγάλη νοερή Αγκαλιά από εμένα. Ε, αρχικά να πω ότι γράφει ότι λόγω οικονομικού δεν μπορεί να, να, να ψάξει για ψυχοθεραπεία. Ψάξε και βρες το κανάλι μας, το βίντεο με τις δωρεάν παροχές συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας σε Κύπρο και Ελλάδα. Δεν ξέρω αν είσαι στην Κύπρο, αν είσαι στην Ελλάδα, δεν ξέρω που είσαι. Ελληνίδα είσαι πάντως, ελληνικό είναι το όνομά σου, ή στην Κύπρο είσαι στην Ελλάδα. Ψάξε να δεις, υπάρχουν δωρεάν δομές ψυχοθεραπείας και συμβουλευτική και χρειάζεται μια απόφαση για να πας. Και στην περιοχή που μένεις, σίγουρα, παντού έχει. Λοιπόν. Τώρα, σε καταλαβαίνω. Ε, όταν είχα χωρίσει το 2001, που ήμουνα σε ηλικία 26 χρονών, ήμουνα σε μια παρόμοια κατάσταση μαζί σου. Είχα μέσα μου πάρα πολύ στενοχώρια. Ένιωθα ότι είχα πολύ τοξικότητα, ότι είχα απορροφήσει πολύ τοξικότητα. Και πριν το διαζύγιο και πριν το χωρισμό, από τα προβλήματα πριν από το χωρισμό και από τις δυσκολίες που ήρθα μετά. Αν δεν έχεις διαβάσει το βιβλίο μου, να μείνω ή να φύγω, να το διαβάσεις θα σε βοηθήσει, γιατί εκεί πέρα, μεταξύ άλλων, περιγράφω και λίγο όσα βίωσα τότε το 2001, το οποίο νομίζω δεν είμαι μόνο εγώ που τα βιώνω, τα βιώνουν πάρα πολλοί άνθρωποι σε κοινωνίες όπως τις δικές μας, όταν χωρίζουν. Και το τι θα πει ο κόσμος και το τι πώς μπορεί να συμπεριφερθούν οι γονείς, οι γονείς μας, τα πεθερικά μας κλπ, κλπ, κλπ. Είναι ζόρι. ζόρι. Και ειδικά άμα έχεις και μικρό μωρό. Καταλαβαίνω την ανάγκη που έχεις για να βρεις λύσεις άμεσα. Καταλαβαίνω την ανάγκη που έχεις για να δικαιωθεί, Γιατί είναι πάρα πολύ τραυματικό για έναν άνθρωπο να νιώθει πως το περιβάλλον γύρω του τον απορρίπτει ή του επιφύρει ευθύνε ή ότι δεν βρίσκει το δίκιο του. Και ρωτάς την πολύ σωστή ερώτηση, την πιο ορθή ερώτηση. Τι μπορώ να κάνω για να αλλάξω εμένα. Αυτό σημαίνει ότι έχεις συνειδητοποιήσει πλέον ότι δεν μπορείς να αλλάξεις τους άλλους. Κανείς από εμά δεν μπορεί να αλλάξει τους άλλους αν οι άλλοι δεν θέλουν να αλλάξουν τον εαυτό τους. Μόνο τον εαυτό μας μπορούμε να αλλάξουμε. Και λες πώς μπορείς να μην φορτώνεσαι ακόμη και λάθη που δεν είναι δικά σου. Καταρχάς, χρειάζεσαι οπωσδήποτε ψυχοθεραπεία. Οπωσδήποτε. Γι' αυτό σου είπα για τι δωρεάν δομέ ε, δομές παροχής συμβουλευτική και ψυχοθεραπείας σε Κύπρο και Ελλάδα, Ψάξετε, σε παρακαλώ. Το να πα να μιλήσει με έναν ειδικό ψυχικής υγείας ε, και να τα πεις όλα εκεί πέρα, αυτό σε βοηθάει πάρα πολύ. Και ο ψυχολόγος ή η ψυχολόγος δεν είναι όπως τους φίλους σου, είναι άνθρωποι εκπαιδευμένοι ώστε να ακούνε τον πόνο και τα προβλήματα των άλλων ανθρώπων και είναι εκπαιδευμένοι ώστε να τα αντέχουν. Και επειδή η σχέση είναι ψυχοθεραπευτική και όχι φιλική, δεν υπάρχει κίνδυνος να δηλητηριάσεις τη σχέση σου μαζί τους. Το καταλαβαίνω αυτό που λες ότι ψάχνοντα να βρει λύσει από μόνη σου, μπορεί να φορτώνε εντό αγωγικών συναισθηματικά και ψυχικά σε φίλου σου και σε ανθρώπου του περιβάλλοντο σου και λέγοντα συνεχώ τα προβλήματα σου ή μεταφέροντα την αρνητικότητα που νιώθει, άθελά σου να χαλά και εκείνε τι σχέσει. Καταλαβαίνω αυτό που λες ότι δεν θέλεις εκδίκηση, ότι θες ηρεμία και αγάπη που σου λείπει πολύ. Αυτή η περίοδο, με, μετά από ένα διαζύγιο, κατά τη διάρκεια ενό διαζυγίου που δεν είναι βελούδινο, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Πάρα πολύ δύσκολη. Γιατί ο κόσμο, όπω το γνώριζε, έχει καταρρεύσει. Είτε έχει πάρει εσύ την απόφαση να χωρίσει, είτε δεν έχει πάρει ο διαστάσει η σου την απόφαση να χωρίσει. Έχουν να χωρίσετε. Έχουν χαλάσει σταθερέ σου. Έχει αλλάξει βία το πλαίσιο μέσα στο οποίο είχες προγραμματίσει να ζήσεις αυτή την περίοδο της ζωής σου. Ούσα μανούλα ενός μικρού παιδιού, φαντάζομαι τα όνειρα, τις ελπίδες, τα, τα φαντασιώσεις με την καλή έννοια που είχες για μια όμορφη και χαρούμενη ζωή, τα οποία τώρα έχουν εξανεμιστεί και καλείσαι μόνη σου να ξαναβρεις τον εαυτό σου σε μια περίοδο που χρειάζεσαι περισσότερο από ποτέ αγάπη, Ειρηνή και κατανόηση και αυτό που βιώνεις είναι ο ψυχικός πόλεμος. Γιατί σαφώς σε ένα α, άσχημο διαζύγιο υπάρχει πολλής ψυχικός πόλεμος. Αγάπη μου είναι μονόδρομος η ψυχοθεραπεία. Συγγνώμη που το λέω ξανά και ξανά και ξανά. Ε, σου λέω να ψάξεις να βρεις το βίντεο με τις δωρεάν παροχές ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής. Θα στο στείλω και στο mail σου, στο έχω στείλει πήγαινε να, να βρεις κάποιον να μιλήσεις, πήγαινε να βοηθηθείς. Και χρειάζεται να εξιστορήσεις το τραύμα σου, να μιλήσεις για το τραύμα σου σε ένα ασφαλές συναισθηματικά περιβάλλον, να βγάλεις τα αρνητικά σου συναισθήματα, να εκφράσεις το θυμό σου, να εκφράσεις τη θλίψη σου, να εκφράσεις την απελπισία σου, να εκφράσεις όλα αυτά που νιώθεις μέσα σε ένα ασφαλέ θεραπευτικό περιβάλλον με την ενσυναίσθηση και την κατανόηση του θεραπευτή, τη θεραπεύτρια σου, του ψυχοθεραπευτή, τη ψυχοθεραπεύτρια σου, του ψυχολόγου, τη ψυχολόγου σου, και να μπορέσει σιγά σιγά να ξαναχτίσει πέτρα με πέτρα, λιθαράκι με λιθαράκι τη σχέση σου με τον εαυτό σου. Να γνωρίσει ξανά τον εαυτό σου, όχι ω η γυναίκα επανδρεμένη, ω η γυναίκα ελεύθερη, η μονογονιό που έχει αυτή τη νέα συνθήκη ζωή. Είναι δύσκολο πράγμα. Αν διαβάσει το βιβλίο μου επίση Χαρούμενη Μαμά, Χαρούμενα Παιδιά, εκεί μέσα επειδή περιγράφω και προσωπικέ μου εμπειρίε από το μεγάλωμα των δύο παιδιών ω μονογονιό, αλλά και εμπειρίε άλλων ανθρώπων, και εκεί μπορεί να βρει παραδείγματα που να σε εμπνεύσουν ή να σε στηρίξουν. Εμπνευστικά παραδείγματα, να δει ότι και άλλοι άνθρωποι έχουν βρεθεί στη θέση σου, και άλλοι άνθρωποι έχουν λυγίσει, και άλλοι άνθρωποι έχουν δυσκολέψει τη ζωή του και τη ζωή των γύρω του ε, καθώς προσπαθούσαν να αφομοιώσουν όλες αυτές τις δύσκολες ηθίκες και τα κατάφεραν να βγουν ζωντανοί και να επιβιώσουν από όλο αυτό. Θα σου πω κάτι το οποίο το λέω με μεγάλη συνέστηση του λέω. Κάποιους ανθρώπους θα τους χάσεις τώρα. Κάποιους ανθρώπους θα τους χάσεις από τη ζωή σου γιατί είτε γιατί ε, θα πάρουν μια άλλη πλευρά και όχι τη δική σου πλευρά, Αυτά συμβαίνουν σε ένα διαζύγιο, ακόμη και σε ένα βελούδινο διαζύγιο συμβαίνουν αυτά. Ακόμη και σε ένα διαζύγιο που δεν υπάρχουν καυγάδε, ακόμη και σε ένα διαζύγιο που δεν υπάρχουν αντιδικίε, κάποιοι από του κοινού φίλου του ζευγαριού θα πάνε με τη μια πλευρά και κάποιοι με την άλλη πλευρά. Αυτά είναι μέσα στο παιχνίδι. Συμβαίνουν. Και είναι απώλεια. Είναι και αυτή η απώλεια. Ειδικά αν νιώθει κιόλα ότι δεν είσαι εσύ που το επέλεξε, ακόμη και αν είσαι εσύ που το επέλεξε. Γιατί θυμάμαι στην... την πρώτη φορά που χώρισα ότι το είχα επιλέξει εγώ και έλεγα δεν πειράζει εφόσον εγώ το επέλεξα. Ας πάει και αυτό το ζευγάρι φίλους από εκεί, ας πάει και αυτό το ζευγάρι φίλων από εκεί, ας πάει και αυτή από εκεί. Και σκεφτόμουν κιόλας τότε ότι γινόταν και ένα ξεκαθάρισμα, το οποίο εκ των δεν ήταν κακό ξεκαθάρισμα. Αλλά και στην περίπτωση εκείνη στην οποία δεν, είναι, δεν, υπάρχει αντιδικία, δεν υπάρχει θέμα, δεν υπάρχουν διαφορές, πάλι είναι φυσικό και επόμενο εφόσον διαλύεται ένα ζευγάρι, Κάποιοι να Κρατήσουν περισσότερη συμπάθεια προ τον ένα από του δύο. Κατά την γνώμη μου, είναι ανεπίτευκτο να κρατήσει συμπάθεια και για του δύο. ή να κρατήσει την ίδια στενή σχέση και με του δύο. Με τον ένα από του δύο, ή τον άνδρα ή τη γυναίκα τέλο πάντων, που ίσω δεν γνωριζόσασταν από την αρχή, που ίσω του γνώρισε μέσα από τη σχέση του, θα έχει μια απόσταση, θα πει ένα ευγενικό καλημέρα σα, γεια σας», Αλλά δεν θα έχει ιδιαίτερε σχέσει επειδή θα έχει ιδιαίτερε σχέσει με το άλλο πρόσωπο. Συμβαίνουν αυτά. Εντάξει, έχουμε κάνει βίντεο για πολιτισμένα διαζύγια, έχουμε κάνει βίντεο για ανθρώπου που χωρίζουν και καταφέρνουν να έχουν εκτίμηση ο ένα προ τον άλλον. Όμω η πραγματικότητα, η ρεαλιστική, είναι ότι αλλάζει και το κοινωνικό πεδίο μετά από ένα διαζύγιο. Σε μεγάλο βαθμό. Shit happens, life happens. Συμβαίνουν, η ζωή συμβαίνει και συμβαίνει και αυτό. Άρα, είναι ανεδαφικό να περιμένει ότι όλοι οι άνθρωποι που είναι στο περιβάλλον σου θα παραμείνουν στο περιβάλλον σου μετά από αυτή την αλλαγή που γίνεται στη ζωή σου και ίσως τις επομε... τον επόμενο καιρό. Έτσι είναι η ζωή μας. Αλλάζει τα πάντα ρί, έλεγε ο, αρχαίο αρχαίος Ηρακλήτος. Τα πάντα ρί, όλα, όλα ρέουν, όλα κυλούν. Να είσαι προετοιμασμένη για το ότι θα φύγουν κάποιοι άνθρωποι από τη ζωή σου και να έχεις ανοιχτό... ανοιχτή την αγκαλιά σου να δεχθείς νέους ανθρώπους στη ζωή σου όταν θα είσαι και η ίδια έτοιμη. Γιατί όταν είσαι γεμάτη πόνο, όταν είσαι γεμάτη θλίψη, όταν είσαι γεμάτη α... δεν ελκύεις ανθρώπους στη ζωή σου. Είναι αυτό το παράδοξο ότι την περίοδο που χρειαζόμαστε περισσότερο από ποτέ ανθρώπους στη ζωή μας, είμαστε αποθητικοί προς αυτούς όταν είμαστε σε μια συνθήκη πολύ δύσκολη. Είναι παράδοξο και άδικο. Έτσι είναι όμως. Οι άνθρωποι υποσυνείδητα επιλέγουμε να συνδεόμαστε με ανθρώπους που είναι αισιόδοξοι, που είναι σε καλή φάση, που θα μας βοηθήσουν να είμαστε και εμείς καλύτερα και αποφεύγουμε υποσυνείδητα πάντα. Δηλαδή, δεν το κάνουμε επίτηδε. Αποφεύγουμε να μιλάμε ή να ερχόμαστε σε επαφή με ανθρώπου, οι οποίοι μπορούν να είναι σε μια δύσκολη περίοδο στη ζωή του και η επικοινωνία μεταξύ του, μαζί του, να μα βαραίνει. Πρέπει να είναι πολύ γερή μια φιλία και να έχει έτσι πολύ καλά θεμέλια για να αντέξει το φίλο σου και στην πολύ δύσκολη του φάση. Κάποιε φιλίε είναι έτσι και θα αντέξουν, ναι. Και κάποιοι άνθρωποι έχουν την πνευματική δύναμη και έχουν την άγκυρα τη πνευματική που τους κρατά σταθερού στη ζωή, να μπορέσουν να αντέξουν τα αγαπημένα τους πρόσωπα, τους φίλους τους, ακόμα και όταν είναι πολύ μίζεροι φίλοι τους, ακόμα και όταν είναι σε πολύ άσχημη φάση. Μπορεί να σου μιλήσουν λίγο απότομα, μπορεί να σου πούν σταμάτα να κλαίγεσαι ή πήγαινε πάρε βοήθεια κόρη μου ή μπες δε στα βίντεο της Θέκλας για παράδειγμα, δεν ξέρω ποιος σου έχει συστήσει το κανάλι. Κατα... Ε, να σου πω και καλώς στο κανάλι γιατί γράφεις ότι τον τελευταίο μήνα μας βλέπεις. Μπε και δε και παλιότερα βίντεο, υπάρχει playlist για το διαζύγιο, υπάρχει playlist για το κόλλημα, υπάρχει playlist για το πώ αντιμετωπίζουμε ένα χωρισμό. Ψάξτε τα, τα, βίντεο, μπορεί να είναι πολύ χρήσιμα και έτσι να σε, να σε δυναμώνουν κιόλα, να σου μπουστάρουν την αυτοπεποίθηση και να σου δίνουν κουράγιο και αισιοδοξία. Ε, μπορεί κάποιο φίλο μα να μα θυμώσει κιόλα με αγάπη και αυτή η ευγενική σπροξιά που θα μα δώσει να είναι ένα πολύ καλό κίνητρο για να αναλάβουμε την ευθύνη του εαυτού μας. Κουκλίτσα μου, αγάπη μου, καλή μου, μόνο εσύ μπορείς να σωστείς τον εαυτό σου. Κανείς άλλος και μόνο με σκληρή δουλειά. I've been there, I've done that, I know. Ήμουνα εκεί που, εκεί που ήσουν, ήμουνα, τα έχω περάσει. Έχω περάσει τη φάση να γίνομαι τοξική προς ανθρώπους στο περιβάλλον μου, το 2001 που χώρισα, που καθόμουν και έλεγα τα προβλήματά μου σε φίλους και γνωστούς και κλεγόμουνα και ήμουνα μέσα στη μιζέρια και ήμουνα μέσα στη μαυρίλα κάποιες μέρες. Κάποιες φιλίες δεν άντεξαν, κάποιοι άνθρωποι δεν με κατάλαβαν με το δίκιο τους. Κάποιοι άνθρωποι με θεωρήσαν ότι ήμουν βαρετή, που ήμουν βαρετή. καταλαβαίνω το κομμάτι που λες να μην παίρνει ευθύνη και για πράγματα που δεν φταίς, αλλά να μην παίρνει ευθύνη και για τους άλλους. Το έχω περάσει αυτό το πράγμα και σου λέω αυτό λύνεται με πνευματική δουλειά, με ψυχοθεραπεία, με εστιασμό στον εαυτό μας, να διαβάσεις βιβλία που θα σε βοηθήσουν. Σου έχω ήδη συστήσει δύο βιβλία μου, το «Να μείνω ή να φύγω» και το «Χαρούμενη μαμά, χαρούμενα παιδιά». Επίσης μπορείς να βρεις τα δύο βιβλία μου που είναι δωρεάν στην ιστοσελίδα μου theklapetridon.com, Τα πρώτα δύο βιβλία που έχω γράψει, «Ανατομία μιας γυναίκας» και το «Και οι άνδρες έχουν ψυχή». Είναι δωρεάν στη ηλεκτρονική μορφή, Μα πά στην ιστοσελίδα μου θα τα βρεις, να τα διαβάσεις και αυτά έλα εδώ στο κανάλι μας, μίλα μαζί μας, μίλα, επικοινώνα, γράψε τα σχόλιά σου, είμαστε μια μεγάλη αγαπητική κοινότητα εδώ πέρα και ψάξε, ψάξε, ψυχοθεραπεία μονόδρομος, ε. Και να ξέρεις, στο λέω εγώ τώρα, σχεδόν 19 χρόνια, 19 χρόνια μετά από το πρώτο μου διαζύγιο, ότι ήταν πολύ δύσκολη η πρώτη περίοδος, τα πρώτα 2-3 χρόνια ήταν πολύ δύσκολα, μετά όμως καλυτέρευσαν τα πράγματα και όλο αυτό μου βγήκε σε καλό. Και σε ένα αγάπη μου εύχομαι να σου βγήκε σε καλό. Και στην αγάπη όλων μας.